missing one panelist, but I know it's late and who... Περιμένουμε έναν ακόμη ομιλητή που έχει αργήσει. Είναι η τελευταία συνεδρία της σημερινής ημέρας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας που μας ακούτε ακόμη και αυτήν την ώρα. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το δυνατόν συντομότερα για να σας δώσουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστείτε πριν το δείπνο. Απομονώσαμε ορισμένα θέματα προς συζήτηση, πόλεμος, λαϊλασία, τουρισμός, διαχείριση, πόροι, αυθεντικότητα, τέχνες, χειροτεχνήματα. Ο Jim Wright μας προσγείωσε γρήγορα, μας είπε ότι το καθένα από αυτά θέλει μια εβδομάδα για να το συζητήσουμε, οπότε θα αναφερθούμε σε όλα αυτά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και προσωπικά θα ξεκινήσω με τον φίλο από τη Συρία, ο οποίος θα αναφερθεί στην Παλμύρα. Νομίζω ότι ο αποτροπιασμός και το πόσο μας συνάρπασαν τα όσα συνέβησαν εκεί πηγαίνουν χέρι-χέρι. Ακούστηκε η άποψη ότι ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά άλλους χώρους και μνημεία πολιτισμού στη Μεσόγειο δεν έχουμε ίσο μερίδιο προσοχής. Τι γίνεται εκεί? Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία το 2011, ο αρχαιολογικός αυτός χώρος στρατιωτικοποιήθηκε από το Συριακό καθεστώς, όπως ίσχυσε και για άλλους αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές υποδομές. Επιτόπου λοιπόν έγιναν έργα εξκαφής, έγιναν και παράνομες εξκαφές όσο ο χώρος βρισκόταν στην κατοχή του Συριακού καθεστώτος. Βεβαίως η κατάσταση χειροτέρεψε κατά πολύ στην διάρκεια της δεκάμηνης κατοχής από το λεγόμενο ISIS, εγώ προτιμώ να τους αποκαλώ Νταές. Στόχος τους δεν ήταν το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με την UNESCO. Αυτοί θεωρούσαν ότι στόχευαν στα ιερά των Σούφιδων. Στο Μουσείο της Παλμύρα προσπάθησαν οι άνθρωποι να απομακρύνουν τα εκθέματα μέσα σε 3 μέρες. Το αποτέλεσμα ήταν στην προσπάθεια αυτή 2 υπάλληλοι να πέσουν νεκροί. Όπως και στη Μοσούλη, το ISIS κατέστρεψε πολλά αγάλματα και κατόπιν αποφάσισε δικαστήριο της Σαρία ότι πρέπει να στοχοποιηθεί στρατιωτικά και το μουσείο και η γύρω περιοχή. Είχαμε λοιπόν μία απόλυτα σκοπούμενη καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς για ρόλους ιδεολογικούς, για λόγους προπαγάνδας, ανατείναξαν 2 ιερά και πολλές άλλες πολιτιστικές τοποθεσίες, κατέστραψαν επίσης και 13 τύμβους. Κατόπιν δυνάμεις του καθεστώτος από κοινού με Ρώσους και Ιρανούς απελευθέρωσαν την τοποθεσία αυτή. Όμως στην βόρεια νεκρόπολη πλέον της Παλμύρας έφτιαξαν βάση Ρώσοι, όπως έγινε και με την αρχαία Βαβυλώνα στο Ιράκ. Είχαμε δηλαδή πολιτισμική εκαθάριση και άκουσα σήμερα το πρωί
ότι γίνεται κατά τα λοιπά υποτίθεται προσπάθεια να απομακρυνθούν οι νάρκες από την πλευρά του Συριακού στρατού αυτή τη στιγμή, αλλά τελικά αυτό είναι μία πρόφαση για λαιλάτιση. Τζιμ, όπου υπάρχει ζήτηση υπάρχει και προσφορά και βλέπουμε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει ξανά και ξανά. Η αγορά ζητάει αρχαιότητες και οι προμηθευτές ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Μπορεί να γίνει τίποτε ή είναι σχεδόν αδύνατο στις εμπόλεμες ζώνες. Πολύ εύστοχο ερώτημα. Αν ανατρέξουμε στο 2003 στους Αμερικανούς στο Ιράκ και τις δικές τους λαιλασίες, ήταν εργαλείο λοιπόν οι λαιλασίες αυτές για να υπάρξουν κονδύλια να χρηματοδοτηθεί ο αντιτρομοκρατικός αγώνας, είναι κάτι που το πρωτοείδαμε το 1970 το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια είχε σχετικό πρόγραμμα επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, οργανώσεις αρχαιολόγων άσκησαν πίεση για υιοθέτηση νομοθετικών διατάξεων, όπως και έγινε στο Κογκρέσο το 1973. Το State Department λοιπόν στη συνέχεια έφτιαξε λίστα εμπάργκο παράνομων δραστηριοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού ασχολήθηκε επίσης. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς τα πήρε και η Ελλάδα το 2012. Εκπαιδεύονται δηλαδή οι συνοριοφρουροί να αναγνωρίζουν αρχαιότητες από χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ονδούρα, ώστε αυτά να πιάνονται στο σημείο εισόδου. Είναι μια πολύ αποτελεσματική προσπάθεια και πραγματικά πρέπει να γίνει σεβαστός ο κώδικας της UNESCO του 1970, πρέπει να δεσμεύει και τα γερμανικά μουσεία και είδαμε αποτελέσματα και για τα ιδιωτικά μουσεία στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως το Γκέτο και το Metropolitan Museum. Είδαμε επαναπατρισμό αρχαιοτήτων να λαμβάνει χώρα, οπότε με την έννοια αυτή πρέπει και άλλες χώρες ανά τον κόσμο να θεσπίσουν αντίστοιχη νομοθεσία και να την εφαρμόσουν. Η προσπάθεια αυτή να σβήσει η ιδεολογική, η ιστορική μνήμη, είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε για λόγους στρατιωτικούς, πρέπει να ανακοπεί. Και αυτό έχει σχέση με την καταστροφή, με τις επιχειρήσεις καταστροφής, με την μετανάστευση, με όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα. Δυστυχώς όμως οι λαιλασίες συνεχίζονται στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Ιταλία, γιατί η αγορά εξακολουθεί να δίνει τέτοιες ευκαιρίες να ψωνίσει κανείς. Με πολιτισμένη συμπεριφορά ανά τον κόσμο. Τώρα λοιπόν οι λαιλασίες συνδέονται και με το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων παγκοσμίως και με τα δίκτυα τρομοκρατίας. Θα σταματήσω εδώ. Σε ευχαριστώ, Αλεσάνδρο. Ο πόλεμος στην Συρία χτύπησε και περιοχές ιστορικής σημασίας όπως το Χαλέπι. Επίσης, ο ίδιος ο τοπικός πληθυσμός ίσως να μην θεωρεί τους τόπους αυτούς
εξίσου σημαντικούς όπως εμείς. Ίσως να μην έχουν τις ίδιες ιστορικές μνήμες με μας. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση, την προσπάθεια δηλαδή να εστιάσουμε στο τι γίνεται στην Παλμύρα, ενώ ταυτόχρονα ολόκληρες πόλεις στη Συρία και πολλές άλλες ιστορικές τοποθεσίες καταστρέφονται ταυτόχρονα. Γιατί είμαστε έτσι επιλεκτικοί? Πρέπει να ανατρέξουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ευρώπη οι πόλεις μας καταστράφηκαν ολοσχερώς, όχι μόνο στη Δυτική αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη, όχι μόνο με τους βομβαρδισμούς. Αλλά και με τις ένοπλες εφόδους. Το ξαναείδαμε στη Γιουγκοσλαβία. Πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί αυτό εξυπηρετεί τους στρατιωτικούς ηγέτες σε ό,τι αφορά το τι υπαγορεύουν οι κανόνες του πολέμου για τις επιθέσεις κατά των πόλεων. Η κατάκτηση μιας πόλης είναι πολύ σημαντική, είτε είσαι κράτος είτε όχι. Το θέμα δεν είναι να την κατακτήσεις, το θέμα είναι να εισβάλλεις. Ας δούμε και τη Φαλούτζα. Και παρά τα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα πάντα ανάγονται σε μία εισβολή, σε μία έφοδο. Αν λοιπόν δεν τα συνεκτιμήσουμε όλα αυτά και πρέπει να σταματήσει αυτή η αιμονή με τους τρομοκράτες, δεν είναι το σημαντικότερο αυτό. Την λαϊλασία την επιτρέπει το οργανωμένο έγκλημα που χρηματοδοτεί όλες τις ομάδες. Χτίζοντας τείχη λοιπόν στην Ευρώπη, διευκολύνουμε τους διακινητές. Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο και πρέπει να αναλυθεί σε όλες τις διαστάσεις. Αν δεν δίνουμε ευκαιρίες στα κυκλώματα, τους πλήττουμε οικονομικά. Ας δούμε τον πόλεμο της μαφίας στο Μεξικό. 10.000 κόσμος σκοτώνεται κάθε χρόνο. Πολύ περισσότεροι από ό,τι τα θύματα οποιασδήποτε τρομοκρατικής επίθεσης. Δεν μας νοιάζει όμως εμάς. Είναι απίστευτα τα ποσά που βγάζουν. Αν αρχίσουμε να εξαρθρώνουμε τα κυκλώματα αυτά και ξέρετε ο ΩΣΑ τι προσπάθειες κάνει για τους φορολογικούς παραδείσους. Όταν όμως έχουμε σκιώδη οικονομικά, δεν χρειαζόμαστε τις νήσους Κέιμαν, είναι για τους φτωχούς που έχουν χρήματα σε μετρητά η νήση Κέιμαν. Και όταν υπάρχει η αντιτρομοκρατική συνεργασία, πολύ ωραία τους πιάνουμε, αλλά σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκόψουμε την χρηματοδότησή τους, αυτό ας πούμε δεν ήταν δυνατό για την περίπτωση της Βόρειας Ιρλανδίας, γιατί είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων και πολιτικής βούλησης να πληγούν τρόποι άσκησης πολιτικής ισχύως. Αν τώρα κάνουμε τη διασύνδεση με τον πολιτισμό, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η πόλη του είναι εξίσου σημαντική με την Παλμύρα, που είναι ακατοίκητη. Γι' αυτό πολλοί κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι κάτι ενδιαφέρον. Αν κάνουμε τη σύνδεση, θα καταλάβουν ότι εξαφανίζεται δικό τους κομμάτι. Το βλέπουμε και στη Νότια Ιταλία, που είχαμε αυτές τις παλιές ελιές που τις κόβουν οι ίδιοι αγρότες γιατί δεν βγάζουν άλλο καρπό. Και μόνο μετά καταλαβαίνουν ότι έτσι έχουν χάσει κάτι. Σαν το Brexit, δηλαδή.
καταλαβαίνεις την απώλεια όταν σταματάει αυτό που είχες δωρεάν προηγουμένως. Μας έκανες μία παρομοίωση για το τι έγινε, ανάμεσα στο τι έγινε στο Λονδίνο σχετικά με την Παλμύρα. Ναι, για το project αυτό δουλέψαμε με τρισδιάστατες κάμερες σε όλο τον κόσμο. Στη Συρία είχαμε κατασκευή τόσων πολλών αρχαιοτήτων λόγω των ένοπλων συγκρούσεων. Φτάσαμε στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο και στόχος μας κατά κύριο λόγο ήταν να διατηρήσουμε την αρχιτεκτονική αυτή καθ' αυτή. Θελήσαμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση. Η τοποθεσία της Παλμύρα δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Όταν αυτό το βλέπεις στην πλατεία Τραφάλγκαρ, καταλαβαίνεις ότι δεν διαφέρει και τόσο πολύ. Δεν είναι εμείς και αυτοί, είναι κοινή κληρονομιά, κοινός πολιτισμός. Στόχος μας λοιπόν ήταν να φτιάξουμε ένα σημείο συνάντησης και η Συρία να γίνει όχι μόνο τα πλάνα που βλέπουμε, αλλά και ο κόσμος πίσω από τα πλάνα. Διατηρείτε λοιπόν τον πολιτισμό και φτιάχνετε μία τέλεια παρομοίωση για το ευρύ κοινό. Προφανώς οι περισσότεροι από όσους ήρθαν εκεί δεν θα είχαν ποτέ επαφή διαφορετικά με τα όσα είδαν εκεί. Τώρα κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου και σας ρωτώ ποιο είναι το επιχείρημα υπέρ. Θεωρούμε ότι πρώτο είναι πάντα το γνήσιο δημιούργημα. Στη Συρία είναι τέτοιος ο ρυθμός της καταστροφής, ώστε πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει κάτι να σώσουμε πριν καταστραφούν όλα, όπως το μουσείο στην Τερά. Πρωτίστως, ο στόχος είναι ο εξής. Καταρχήν, ό,τι μείνει έξω θα διαβρωθεί από τη βροχή. Δηλαδή, και ό,τι έχουμε στην Αθήνα πρέπει να προστατευτεί, παρά το γεγονός ότι έχουμε μόνο τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι πόλεμο. Ακόμη λοιπόν και αν ένα μέρος είναι ασφαλές, πώς η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και να τη μοιραστούμε με κάποιον στο Μπρούκλιν ή με κάποιον στην Αργεντινή. Δεν υποκαθιστούμε τίποτε, απλά μελετούμε τα πολιτιστικά αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο. Κύριε Ζάχο, μάλλον ο τουρισμός πολλές φορές είναι πιο καταστροφικός από τον πόλεμο. Παραμένει η μόνη πηγή εισοδήματος ή η σημαντικότερη για πολλές από αυτές τις χώρες που δέχονται εκατομμύρια επισκέπτες, που τους ενδιαφέρει να δουν την Έφεσο ανά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι λοιπόν σοβαρό το ζήτημα και πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή την προσπάθεια να προωθηθεί η αειφορία αυτών των τοποθεσιών και ταυτόχρονα να περισωθούν αυτές οι τοποθεσίες, γιατί η καταστροφή είναι πολύ γρήγορη και το βλέπουμε αυτό σε όλη την Ελλάδα. Πράγματι αυτό είναι σοβαρό και πρέπει να μας απασχολήσει. Προς το παρόν όμως, στη Μεσόγειο, λίγες είναι αυτές οι πολιτιστικές τοποθεσίες που αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρό πρόβλημα, όπως η Έφεσος, η Πομπία, η Κνωσός στην Ελλάδα, η Ακρόπολη στην Αθήνα. Πρέπει κάθε χώρα να πάρει μέτρα. Νομίζω ότι οι μελετητές και οι επαγγελματίες δεν προετοιμάστηκαν για κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, ούτε οι κυβερνήσεις. Όπως γνωρίζετε, αυτές οι διάσημες τοποθεσίες είναι πηγή πλούτου όχι μόνο
για τον γενικότερο πληθυσμό, αλλά για τις τοπικές κοινωνίες. Οπότε, αν κάνουμε μετρήσεις, ας πούμε δηλαδή ότι αποφασίζουμε πως κάθε μέρα θα βγει συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών, θα είναι τότε έντονες οι αντιδράσεις από τους μαγαζάτορες, τους πράκτορες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Θα πρέπει λοιπόν πριν κλιμακωθεί το πρόβλημα να μορφωθεί ο κόσμος σχετικά. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια ήμουν στην Ιταλία και ο Άντριου Γόλας, ο διευθυντής της Βρετανικής Σχολής στη Ρώμη, μου είπε μια πρωτομαγιά ότι θα με πάρει να πάμε στην Πομπία. Η πρωτομαγιά είναι αργία, οπότε δεν ήταν μόνο αλλοδαπή, ήταν και πολλοί εγχώριοι τουρίστες, οικογένειες, παιδιά, ανέβαιναν στους Κίονες, ήταν εκτός ελέγχου η κατάσταση αυτή και γύρισε και μου είπε, θα ήθελες μια μέρα να σας έρθουν τόσοι πολλοί και σας. Είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα και δεν νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει όμως να αρχίσει να μας απασχολεί. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία έκαναν κάποια πράγματα. Ίσως να θυμάστε, 20 χρόνια πριν μπορούσε κανείς να εργαστεί εντός του Παρθενώνα. Μπορούσε κανείς να περπατήσει εντός του Παρθενώνα. Και μετά τον έκλεισαν γιατί κατάλαβαν ποια είναι η φθορά που προκαλείται στο εσωτερικό του μνημείου. Τζόσουα, νομίζω ότι ήσουν από τα ιδρυτικά μέλη. Του High Line in New York. Συμμετείχες λοιπόν στις προσπάθειες διάσωσης εκεί, αλλά τώρα το πρόβλημά σου είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί από το 0 έχετε φτάσει στα 7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Πώς το αντιμετωπίζετε? Πρόκειται για ένα ύψιστο παράδειγμα του τιμήματος που φέρνει μαζί της η επιτυχία. Τι κάνετε γι' αυτό? Ναι, 7,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Όταν το ξεκινούσαμε περιμέναμε 400.000 ετησίως. Οπότε το νούμερο μας ξεπέρασε κατά πολύ. Ακούσαμε για άλλες τοποθεσίες, ακούσαμε για τον Παρθενώνα. Εμείς πάλι είμαστε ένα δημόσιο πάρκο στη Νέα Υόρκη, όπου πρέπει να είναι απολύτως δωρεάν και ανεμπόδιστη η πρόσβαση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν εισιτήρια. Οπότε πρέπει όλοι να επιτρέπεται να μπουν και να βγουν όποτε θέλουν τις ώρες που λειτουργεί το πάρκο. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές, οπότε αφαιθήκαμε στην αυτορύθμιση. Όταν είναι τίγκα, δεν έρχονται άλλοι. Είναι βεβαίως ιστορική τοποθεσία. Έχει πολιτιστική σημασία για την πόλη της Νέας Υόρκης. Δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι βιομηχανική κατασκευή. Δεν είναι ευάλωτη και εύθραυστη με τον τρόπο που είναι μια αρχαιολογική τοποθεσία. Οπότε το έχουμε αφήσει στην αυτορύθμιση. Βεβαίως πρέπει να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της πρόσβασης κατά κάποιον τρόπο, ακόμη και αν είναι αντιδημοφιλή και αν έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Το World Monuments Fund παίρνει μέρος στις συζητήσεις αυτές? Ναι. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες διαφύλαξης που εφαρμόζουμε σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ορισμένα λοιπόν από τα θέματα αυτά μπορούν να ενταχθούν εκ των προτέρων στον τουριστικό σχεδιασμό για να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως το πρόβλημα. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για το θέμα του τουρισμού, τα πολιτιστικά τοπία και τους χώρους πολιτισμού ως ένα είδος επένδυσης. Όμως, για πολλούς πολιτισμούς στην περιοχή, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται αυτούς τους χώρους είναι διαφορετικός. Δηλαδή, είναι κομμάτι της ζωντανής μνήμης και της κληρονομιάς των περιοχών αυτών, οπότε δεν έχουν την ίδια προσέγγιση σε αυτούς τους χώρους σε σχέση με τον τουρισμό. Μπορείς λίγο να μας το αναλύσεις αυτό? Ναι, νομίζω ότι πολλές κυβερνήσεις θεωρούν την κληρονομιά ως μια γραμμή δαπανών που συνδέεται με τον τουρισμό. Δεν έχουμε ήχο καλό. Και αυτό συνδέεται, όπως είπαμε, με την τουριστική βιομηχανία. Δηλαδή, κάποιοι χώροι ευνοούνται από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ άλλοι ουσιαστικά δεν αφορούν κανέναν και κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Αυτό ουσιαστικά αντανακλά και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι αρχές που διαχείριζαν τους χώρους εξετάζουν το συγκεκριμένο θέμα. Μερικές λοιπόν, για παράδειγμα, αρχές κρατικές προσποιμούν να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους χώρους, σε συγκεκριμένες τοποθεσίες για διάφορους λόγους. Εμείς στον Δήμο της Τινησίας αυτή τη στιγμή έχουμε ένα project όπου ασχολούμαστε με την αναστήλωση μιας παλιάς εκκλησίας των Καπουτσίνων και με την αναστήλωση του προξενείου της Δανίας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι μειονότητες στην Τινησία στο παρελθόν ήταν τελείως διαφορετικό και δεν είχε τέτοιο επίκεντρο. Οι μειονότητες αυτές στο παρελθόν βέβαια ήταν πολύ ορατές, πλέον όμως ή δεν υφίστανται καν ή δεν είναι ορατές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25.000 Γάλλους στην Τινησία, 10.000 Ιταλούς, 1.400 Εβραίους, ενώ πριν 50 χρόνια είχαμε 80.000 Εβραίους. Τι έχει απομείνει λοιπόν από αυτές τις κοινότητες? Μόνο οι ιστορίες τους και οι πέτρες. Αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα κτίρια, αν δεν τα αναστηλώσει, δεν τα κάνει ορατά, τότε θα χάσει εντελώς τη μνήμη αυτών των πληθυσμών. Και υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που το έχουν κατανοήσει αυτό πλήρως. Μιλούμε για τη Συρία, για τις σειράξεις, τους πολέμους. Όμως δεν καταστρέφουν την κληρονομιά μόνο οι πόλεμοι και οι σειράξεις. Μπορεί και το κράτος να καταστρέψει αυτά ή την κληρονομιά, απαλήφοντας τη μνήμη, μην προχωρώντας στην αναστήλωση τέτοιων χώρων. Για παράδειγμα, στην Σαουδική Αραβία σχεδόν δεν έχει απομείνει τίποτε από τους ιερούς τόπους. Έχουν καταστρέψει το 95% αυτών των ιερών τόπων. Έχουν αλλάξει ακόμα και την οικία της σύζυγου του προφήτη. Και το κάνουν αυτό εσκεμμένα. Στην Τινησία είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση, γιατί το κράτος συμμετέχει σε όλα αυτά. Τα ιερά των Σούφι, πολλούς τάφους, τα έχουν καταστρέψει. Η αρχιτεκτονική σχολή της Τινησίας νομίζω ανέφερε ότι 114 μαυσολία και τάφη των Σούφι πλέον έχουν καταστραφεί από ομάδες Ουαχάμπι και δεν έδρασε καθόλου το κράτος. Στη Λιβύη λοιπόν επέλεξε η κυβέρνηση να μην παρέμβει. Καθηγητέ Αραβαντινέ, αυτό βέβαια δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που άπτεται όλες τις περιοχές. Οι πόροι για την αναστήλωση των αρχαιολογικών χώρων είναι περιορισμένοι.
Δεν μπορούμε λοιπόν να συντηρήσουμε τους χώρους όπως πρέπει, δεν μπορούμε να κάνουμε ανασκαφέ σε νέους χώρους λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και επειδή είναι μια μακροχρόνια ενέργεια αυτή. Οι αρχαιολόγοι ήδη επίσης λοιπόν έχουν αρχίσει τώρα να λένε ότι πρέπει να θάβουμε αυτούς τους χώρους, τις τοποθεσίες ή να θάψουμε τους παλιούς χώρους και να ανασκάψουμε τους άλλους που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Εσείς συντηρείτε χώρους για τις μελλοντικές γενιές, αλλά πολλοί από αυτούς δεν είναι ορατοί στο ευρύτερο κοινό. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα της μη ανασκαφής, της μη ανάληψης μεγάλων ανασκαφών, τεκμηριώνεται καλύτερα στην περίπτωση του μοναδικού αρχαιολογικού χώρου της Θήρας, στη Σαντορίνη. Μετά τις ανασκαφές που έγιναν κατά τη διάρκεια της Χούντας στην Ελλάδα, έγιναν πολύ εκτεταμένες ανασκαφές τότε, αλλά δεν σκεφτόταν κανείς το θέμα της συντήρησης τότε. Ο καθηγητής Δούμας ήταν πολύ επιφυλακτικός και πρέπει να είμαστε όλοι επιφυλακτικοί. Πλέον μετά το 60 δεν έχουν γίνει νέες ανασκαφές ουσιαστικά. Απλώς ανασκάφηξαν βαριά, έγιναν γεωτρήσεις ουσιαστικά για να υπάρξει κάλυψη και προστασία αρχαιολογικών χώρων από τις κλιματικές συνθήκες. Και αυτό είναι όλο. Στην περιοχή όπου υπηρέτησα για πάρα πολλά χρόνια, στην Βιωτία, στην Κεντρική Ελλάδα, στη Θήβα, η Θήβα για την αρχαία Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ήταν η τρίτη δύναμη. Μετά την Αθήνα και τη Σπάρτη. Και η Θήβα είχε την ηγεσία στην αρχαιότητα για 9 χρόνια, μάλιστα μετά υπό τους μεγάλους στρατηγούς. Ένας πολύ σημαντικός αρχαιολόγος που ασχολήθηκε με τη μελέτη της Βιωτίας είπε ότι αφού έφυγα από την Αθήνα με τα εξαιρετικά της μνημεία, έφτασα στους Δελφούς με τα εξαιρετικά έργα τέχνης, αλλά κανείς αφού περάσει από αυτές τις δύο περιοχές δεν γνωρίζει ότι η Θήβα και η Βιωτία ήταν μια τόσο σημαντική περιοχή της Ελλάδος. Όπως την εποχή της αναγέννησης στην Ιταλία. Στην αρχαιότητα στην Ελλάδα κάθε πόλη ήθελε να δημιουργήσει θησαυρούς και να αφήσει πίσω μια σημαντική κληρονομιά. Οι ανασκαφές είναι πάρα πολύ δύσκολες όταν προσπαθεί κάποιος να χτίσει κάτι πολλές φορές σε μία σύγχρονη πόλη. Πρέπει να σκάψει τα θεμέλια σε βάθος 6 μέτρων, μπορεί να ανακαλύψει βυζαντινά ερείπια και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω και χάνει τα χρήματά του. Στην Θήβα, εγώ εργάζομαι πολύ συντηρητικά, προσπαθώ απλώς να ολοκληρώσω τις ανασκαφές του Πλάτων και της κυρίας του Λούπα και έχουμε δύο χώρους εκεί που είναι πολύ σημαντικοί, στους οποίους κάνουμε ανασκαφές στο εσωτερικό του Μυκηναϊκού Παλατιού, απλώς για να επιβεβαιώσουμε το στρατογραφικό προφίλ και να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για αυτό το παλάτι. Και κάνουμε ουσιαστικά, θα λέγαμε, δοκιμαστικές ανασκαφές. Και ψάχνουμε επιγραφές στη γραμμική Β που αποκρυπτογράφησε ο Μάικλ Βέντρις, ο Βρετανός αρχιτεκτόνας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάντως σε όλες τις
ενέργειες που αναλαμβάνουμε. Ίσως είμαι από τους πολύ λίγους αρχαιολόγους που έχουν θάψει ένα χώρο που ανασκάψαμε. Σκεφτήκαμε ότι θα φτιάχναμε ένα χώρο που θα ήταν επισκέψιμο από τουρίστες και μετά από 8 χρόνια αποφασίσαμε ότι αν η παρέμβασή μας ήταν ακόμα μεγαλύτερη θα καταστρέφαμε ουσιαστικά τις αρχαιότητες. Κάτι που δεν ασκείται επαρκώς, πιστεύω, εδώ και σε άλλες περιοχές που ανέφερε και ο Τζόσουα, είναι ένα ρυθμιστικό σχέδιο για τους χώρους κληρονομιάς και τις περιοχές αυτές. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς αξιολογείς ποιους χώρους πρέπει να ανασκάψεις και ποιους να εγκαταλείψεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δεις ποιος είναι ο πληθυσμός που ενδιαφερόταν για αυτή την περιοχή. Πώς θες να τον πλησιάσεις, μέσω εικονικής πραγματικότητας. Ουσιαστικά να κάνεις ένα προσωμείωμα, ένα μοντέλο στην επιφάνεια του εδάφους και να καλύψεις τις αρχαιότητες. Ή απλώς να φτιάξεις ένα μουσείο με κάποια ευρήματα και να εκδώσεις ένα σχετικό φυλάδιο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να δοθεί μέσα ενός ρυθμιστικού σχεδίου ολοκληρωμένου, το οποίο σχετίζεται όχι μόνο με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, αλλά με όλα τα θέματα που του άπτονται της συγκεκριμένης περιοχής όπου τοποθετείται. Υπάρχει μία παροιμία από έναν γνωστό αρχαιολόγο, τον Σερ Μόρτιμερ, που λέει ότι κάθε ανασκαφή είναι καταστροφή, γιατί καταστρέφουμε το όλο πλαίσιο. Αν το λάβουμε υπόψη, τότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το ερώτημα είναι, τελικά, για ποιον πρέπει να συντηρήσουμε αυτό το μνημείο. Η ελληνική νομοθεσία έχει μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Σύμφωνα λοιπόν με το ελληνικό δίκαιο, πέρα από κάθε τι άλλο, πέρα από τους επισκέπτες, το πιο σημαντικό είναι το ίδιο το ερείπιο, το οποίο θα πρέπει να συντηρηθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Οι εκπαιδευτικοί λόγοι, οι επισκέπτες είναι δευτερεύουσα σημασίας. Η συντήρηση του ίδιου του μνημείου είναι το πρώτιστο. Βέβαια, κάθε χώρα έχει τη δική της νομοθεσία, ξέρω. Για παράδειγμα, στην Κύπρο, ότι έχουν παρόμοιο δίκαιο. Δηλαδή, πρέπει να συντηρείνεται το μνημείο, όχι για το κοινό απαραίτητος, και για το κοινό θα λέγαμε μάλλον, αλλά πέραν αυτού και πέρα από όλα τις άλλες αιτίες, η συντήρηση του μνημείου θεωρείται σημαντική μόνο και μόνο για το ίδιο το μνημείο, πρώτα απ' όλα. Αν λοιπόν βρίσκεται σε κακή κατάσταση το μνημείο και αν η επιχωμάτωσή του θα το διασώσει, τότε θα πρέπει αυτή η λύση να επιλεγεί. Και μετά θα δούμε τα θέματα εκπαιδευτικών σκοπών, επισκεψιμότητας κλπ. Ίσως στο μέλλον, όταν θα έχουμε καλύτερους τρόπους συντήρησης τότε των μνημείων, θα μπορούσαμε να τα ξανά βγάλουμε στην επιφάνεια. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, επιχωμάτωσης μνημείων και μετά ξανά νέα ανασκαφή. Σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια που δουλεύω στη Συρία, στο Ιράκ και τώρα τελευταία στο Κουρδιστάν. Η μεγαλύτερη απειλή είναι η ανάπτυξη. Ακόμα και στη μικρή περιοχή που εργάστηκα, δεν μπορούσαμε λοιπόν να διασώσουμε όλους τις τοποθεσίες από την ανάπτυξη. Και σε περιοχές όπως το Ντόρι Ευρώπας, ελπίζουμε τώρα να είχαμε κάνει περισσότερα στο παρελθόν, γιατί έχουν πλέον καταστραφεί πλήρως. Οι σύγχρονες εξελίξεις λοιπόν προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θα πρέπει οι αρχαιολογικές προσπάθειες να είναι πιο βιώσιμες. Για να γίνει αυτό όμως,
Αυτό που δεν κάναμε στο παρελθόν στη Συρία, αλλά τώρα το κάνουμε, είναι να ζητήσουμε τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, να υπάρχει εμπλοκή, να υπάρχει συμμετοχική έρευνα, έτσι ώστε οι τοπικοί φορείς να βοηθήσουν τη συντήρηση των αρχαιολογικών τόπων και όχι μόνο οι κυβερνήσεις και οι σχετικοί κρατικοί φορείς στην περίπτωση της Συρίας και του Ιράκ. Είδαμε τι συνέβη όταν έχουμε μία σύραξη, γιατί το σύστημα καταραίει. Στη Συρία, στις περιπτώσεις όπου είχαμε τοπικούς φορείς οι οποίοι ανεπλάκησαν, τότε η τοπική κληρονομιά διατηρήθηκε. Επίσης, όταν δεν έχουμε πολιτικοποιήσει την κληρονομιά, τότε διασώζεται. Οι περισσότερες καταστροφές πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν λάβει χώρες σε περιπτώσεις όπου τονίστηκε η πολιτική σημασία αυτών των μνημείων. Τζιμ ανέφερε στο θέμα των φυσικών πόρων και πώς το προηγούμενο πάνελ μίλησε για το περιβάλλον, κάτι το οποίο άπτεται και τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων. Συνήθως αυτά τα δύο τα προσεγγίζουμε ξεχωριστά. Εσύ μας είπες πολύ εύστοχα ότι θα πρέπει να τα συνδυάσουμε, διότι όταν μιλούμε για φυσικούς πόρους και για το περιβάλλον, όχι σε αστικό περιβάλλον, τότε θα πρέπει να τα εξετάζουμε σε συνδυασμό με τους οικιακούς χώρους. Και τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει? Πρέπει να τα βλέπουμε από κοινού. Συνεργάζομαι με τον Θήμιο Παπαγιάννη, ο οποίος μίλησε πριν, και κάναμε μάλιστα ένα εργαστήριο, ένα workshop στην Αθήνα τον Απρίλιο, όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η διαχείριση της κληρονομιάς μας είναι αποτέλεσμα των φυσικών πόρων. Αν πάμε στην Ακρόπολη, θα δούμε ότι πολλοί από τους λίθους που χρησιμοποιούνται για την δόμηση των κτηρίων έχουν αρχίσει, μάλλον έχουν προέλθει από τον ίδιο το βράχο της Ακρόπολης. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται και στους τουρίστες για να έχουν μια πιο πλούσια εμπειρία του αρχαιολογικού χώρου όταν καταλαβαίνουν τη σύνδεσή του με το γύρο περιβάλλον. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Τουρκία, όπου έχουμε μια ιστορία πολλών επιπέδων, βλέπουμε αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναφέρθηκε και πριν, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση στο τοπίο ξεκίνησε από την ελληνική εποχή και την παλαιολιθική, όταν αφήνουν πίσω τους πύργους, φρούρια, μνημεία από την κλασική αρχαιότητα που επηρεάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο εμείς ερμηνεύουμε το τοπίο. Το ίδιο ισχύει και για τους υδάτινους πόρους και για το χώμα το οποίο βρίσκεται στις περιοχές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά συνδέονται. Ακόμα και όταν βρίσκεσαι σε αστικό περιβάλλον στο κέντρο της Ρώμης, βρίσκεσαι σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο για να μπορέσεις να εξετάσεις το πώς οι αρχαίοι Ρωμαίοι, για παράδειγμα, ασχολούνται με θέματα όπως η αποχέτευση, η ίδρυυση κλπ. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν σκεφτόμαστε ένα ευρύτερο σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις εμπειρίες, τις πτυχές της εμπειρίας, για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα. Έχουμε πολλά είδη τουρισμού στους αρχαιολογικούς χώρους και στους χώρους κληρονομιάς. Στην Κόρινθο, για παράδειγμα, υπάρχουν ένας καφές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πλέον το 85% των τουριστών έρχονται στην περιοχή γιατί θέλουν να ποτίσουν τιμή στο χώρο όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και προσήχθη μπροστά στους Ρωμαίους δικαστές. Είναι μαζικός τουρισμός, έρχονται με το λεωφορείο, κατεβαίνουν, επισκέπτονται το χώρο. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς στην παρουσίαση των χώρων αυτών δράττουμε και πολλές άλλες ευκαιρίες παρουσίασης, για παράδειγμα, φυσικών στοιχείων, όπως
το παλιό λιμάνι της αρχαίας Κορίνθου, που πλέον είναι ένας υδροβιότοπος με πάρα πολλά μεταναστευτικά πουλιά. Αν κατευθύνουμε και προς τα εκεί τους τουρίστες, τότε θα δούμε ότι θα μοιραστούν οι τουρίστες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους σε πολλές περιοχές. Και για το λόγο αυτό, τονίζω ότι οι φυσικοί πόροι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε να μην προσπαθούν όλοι οι τουρίστες να δουν το ίδιο πράγμα, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι έχουν και άλλες επιλογές να ανακαλύψουν τη γύρω περιοχή. Γι' αυτό πιστεύω ότι μια τέτοια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, που επίσης αγκαλιάζει και τη φύση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Νομίζω ότι θα πρέπει όλα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση σε μια έκθεση του UNESCO. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι η εξέλιξη στο φυσικό περιβάλλον θα καταστρέψει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους ανά τον κόσμο, και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη, διαφορετικά θα προκύψουν πολλές καταστροφές. Νομίζω ότι πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για να υλοποιηθούν πολλές από αυτές τις δράσεις είναι τεράστια ποσά, ενώ οι πόροι είναι περιορισμένοι. Υπάρχουν τεράστια, πολύ σημαντικά μουσεία ανά τον κόσμο, και όταν τους μιλάς για την πολιτισμική κληρονομιά και τη δυνατότητα επιστροφής αυτής στον χώρο προέλευσης, τότε σου μιλούν αυτοί ως αντεπιχείρημα για την κοσμοπολιτική φύση, θα λέγαμε, της κληρονομιάς, ότι η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλους, και ότι βάζοντας αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα σε διάφορες πόλεις του κόσμου, δεν δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες του κόσμου να τα επισκεφτούν. Όσον αφορά την φύλαξη αυτών των ευρημάτων στα μουσεία αυτά, αν κάποιος υποστηρίζει την φύλαξη αυτών των μνημείων στα μουσεία άλλων χωρών, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μία προσπάθεια συντήρησης αντίστοιχα της κληρονομιάς των αρχαιολογικών χώρων σε τοπικό επίπεδο? Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, και στο μέλλον θα θέλαμε να δούμε πολύ περισσότερες προσπάθειες στο πεδίο εκ μέρους αυτών των φορέων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Το αν θα συμβεί βέβαια αυτό ή όχι είναι δύσκολο να πει κανείς, όμως νομίζω ότι η διαχείριση κινδύνων είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη Συρία, στο παρελθόν, στο Ιράν, στο Ιράκ, είδαμε τι συνέβη, υπάρχουν πολλά εμπόδια. Πρέπει λοιπόν και αυτά όλα να ληφθούν υπόψη πριν υπάρξει μια τέτοια εμπλοκή. Διευθυντά Ζάχο, νομίζω πριν ζητήσει κάποιο κράτος από ένα άλλο κράτος της Ευρώπης ή των ΗΠΑ κάποιο μουσείο να συμβάλλει στη συντήρηση των αρχαιολογικών του χώρων, πρώτα απ' όλα θα πρέπει το ίδιο το κράτος να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Δηλαδή, να έχει τη σωστή νομοθεσία, να λάβει μέτρα, να σκεφτεί μελλοντικά, μακροπρόθεσμα. Διότι, όπως γνωρίζετε, οι περισσότερες παράνομες ανασκαφές δεν έχουν γίνει από Αμερικανούς στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα κυκλαδικά εδόλια, είχαν γίνει από Έλληνες οι παράνομες αυτές ανασκαφές, και το κράτος δεν έλεγξε την κατάσταση ή δεν τις σταμάτησε αυτές τις παράνομες ανασκαφές. Μια άλλη σημαντική πτυχή αυτού του θέματος είναι ότι κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς έχουν πλέον γίνει πολύ δημοφιλή από τους αγοραστές. Το γνωρίζει και ο Τζιμ. Υπήρχε μια πολύ φημισμένη έκθεση ενός πολιτιστικού μουσείου που έχει μια τεράστια συλλογή από κυκλαδικά αντικείμενα. Και μετά την έκθεση αυτή, η οποία είχε ένα τεράστιο κατάλογο,
Τα αντικείμενα αυτά λοιπόν, μετά από την έκθεση αυτή έγινε πολύ πιο δημοφιλή από τους αγοραστές, από ιδιώτες, από συλλέκτες και από μουσεία. Και έγινε πλέον μόδα. Κάθε μουσείο της Αμερικής και της Ευρώπης ήθελε να έχει τουλάχιστον 2-3 κυκλαδικά δόλια. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να το λάβουν υπόψη οι ακαδημαϊκοί. Για μένα, πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό είναι κάθε κράτος να λάβει τα σωστά μέτρα προστασίας, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο, διότι, για παράδειγμα, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση, καθώς το εθνικό μας αφήγημα συνδέεται με τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Διαφορετικά, το παιχνίδι θα ήταν χαμένο. Από αυτή την άποψη βρισκόμαστε σε μια καλή θέση, πλεονεκτική θα λέγαμε. Οι Έλληνες, θα λέγαμε, έχουμε μια αταβιστική σχέση με τα ερείπια της αρχαιότητας. Πριν ζητήσουμε λοιπόν από ξένα μουσεία να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε ένα σωστό σχέδιο διαχείρισης. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, λόγω διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχουν προκύψει πολλά θέματα αναστήλωσης αρχαιολογικών χώρων, έτσι ώστε να είναι ανοιχτή πλέον στο κοινό. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχουν χώροι οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στο κοινό όλο το χρόνο. Δαπανώνται πολλά χρήματα για αυτό τον στόχο, για τη συντήρησή τους. Όμως, η συντήρηση αυτή θα πρέπει να έχει διάρκεια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους χώρους οι οποίοι έχουν υποστεί αναστήλωση, συντήρηση και μπορούν να είναι ορατοί από το ευρύτερο κοινό και τους χώρους οι οποίοι θα πρέπει να δοθούν στις μετέπειτα γενιές. Πρόσφατα είμαι στην Αντίς Αμπέμπα και έχουν εκεί ένα αρχαιολογικό μουσείο και είδα εκεί τη Λούση. Δεν θα ήθελα να δω αυτό το έβριμα σε ένα μουσείο αμερικανικό. Στην Αντίς Αμπέμπα ονομάζουν αυτό το άγαλμα μητέρα, mother. Σε χώρες όπως στην Αιθιοπία, λοιπόν, πρέπει να μπορούμε να ενισχύσουμε τους αρχαιολόγους και τους συντηρητές για να μπορούν να εκθέτουν αυτά τα αντικείμενα με τον κατάλληλο τρόπο, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Από οικονομική άποψη, σίγουρα είναι προς όφελος του Βρετανικού Μουσείου και της Μεγάλης Βρετανίας να έχουν εκατομμύρια επισκέπτες στο Βρετανικό Μουσείο κάθε χρόνο. Όμως, εν όψη του μαζικού τουρισμού, βλέπουμε ανθρώπους να καταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Κάθε μια χώρα θέλει να προσελκύσει τουρίστες, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να υπάρξουν οικονομικά ωφέλη από την προσέλκυση τουριστών για θέαση των αρχαιολογικών χώρων και των κοιμηλίων. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τα στάνταρ, τον σχεδιασμό, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι όχι μόνο οι αρχαιότητες αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά παρουσιάζονται με τρόπο κατανοητό και μάλιστα να συντηρούνται μακροπρόθεσμα. Τα σχετικά επιχειρήματα συνήθως για τα ευρήματα τα οποία αναφέρετε εσείς συνήθως προέρχονται από τους διευθυντές των πιο πλούσιων μουσείων ανά τον κόσμο. Βρισκόμαστε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και πηγαίνουν και στις πρωτεύουσες οι επισκέπτες, αλλά οι ελκυστικές πρωτεύουσες δεν είναι τόσο πολλές. Πέρα λοιπόν από τα νούμερα μόνο, που βεβαίως τα οικονομικά βοηθούν στο να συνεχίσει να υπάρχει ο πολιτισμός. Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να είμαστε τοπικιστές με την κληρονομιά μας.
διότι κατά τους προηγούμενους αιώνες γνωρίζουμε ότι άλλαξαν και ο τόπος και ο χώρος. Πολλές φορές δυστυχώς χρειάστηκε να προηγηθούν κατακτήσεις και λαιλασίες. Ναι, αλλά πρέπει να βρεθεί το σημείο ισορροπίας. Γιατί τελικά αυτό θα γίνει όχι μόνο για τους κατοίκους μίας τοποθεσίας, αλλά και για άλλες τοποθεσίες. Να μπορέσουν και αυτοί να μάθουν κάτι. Δηλαδή, ο πολιτισμός δεν είναι μια νεκρή κληρονομιά. Και χθες ήμουν τυχερός πραγματικά που πήγα στην Βεργίνα. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση ο τάφος του Φιλίππου του Β'. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία ότι είχα την ευκαιρία αυτή σε μια άλλη πόλη. Όχι την ίδια, δεν πειράζει. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας αυτό το σημείο ισορροπίας. Πρέπει να συνεκτιμήσουμε όμως και κάτι άλλο. Όπως και με την μαύρη εργασία, πρέπει να βρούμε τρόπους να αναδυθεί και να νομιμοποιηθεί. Υπάρχουν λοιπόν και πολλές λαιλατημένες αρχαιότητες που μένουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Δεν τις βλέπει κανείς. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βγουν στο φως της ημέρας? Και βεβαίως εδώ έχουμε πάλι τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρχών της δικαιοσύνης και άλλων αρχών αρμόδιων για την παιδεία και τον πολιτισμό. Οπότε το λέω εντελώς ιταλικά. Το θέμα είναι να βρούμε το σημείο ισορροπίας. Νομίζω το συζητούσαμε και σήμερα το πρωί, το ότι δηλαδή πολλές από αυτές τις τοποθεσίες υπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό που μπορεί να είναι θρησκευτικός, είναι πολλές φορές. Αν όμως βγάλουμε τις τοποθεσίες αυτές από το πλαίσιο τους και τις φέρουμε σε έναν ουδέτερο χώρο, τότε ουδετεροποιούνται, γιατί δεν σχεδιάστηκαν για αυτό το πράγμα και γίνονται ένα απλό θέαμα. Έτσι τους αφαιρούμε τον βασικό λόγο για τον οποίο οικοδομήθηκαν. Τι λέτε γι' αυτό? Θέλω κι εγώ να τονίσω αυτό που είπε ο Αλεσάντρο. Η κληρονομιά λοιπόν πρέπει να είναι στο κέντρο, στο επίκεντρο της ζωής των πολιτών, διότι είναι ο υλικός φορέας της μνήμης μας. Και ως τέτοιος είναι το σωστό εργαλείο διατήρησης του κοινωνικού project. Για τους νέους όμως, να πούμε ότι δεν γίνεται να τους προσφέρουμε ένα project οικονομικό, δεν θα τους ενδιαφέρει, πρέπει να τους προσφέρουμε ένα project ζωής. Νομίζω πως αυτό έχει επίσης να κάνει και με το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης, γιατί όταν χάνεται αυτός ο ύψιστος, ο απόλυτος τόπος μνήμης, χάνονται οποιασδήποτε συνδέσεις και με το παρελθόν που βρίσκονται στην πόλη σου. Και ίσως μπορεί να επισέλθει και εδώ η κοινοφελής δράση. Να μας δώσει κάποια λύση. Το ίδιο και το κράτος που πρέπει να κάνει τη δουλειά του, αλλά μερικές φορές δεν μπορεί να την επιτελέσει μέχρι τέλους. Όχι να δώσει χρήματα. Δεν λέμε να δοθούν χρήματα, αλλά να ενισχυθούν οι κρατικές δυνατότητες να διοργανωθούν, να εκφραστούν δημόσιες πολιτικές. Και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε εταιρικές σχέσεις με κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ΜΚΟ που λειτουργούν επί τόπου. Στην Τίνιδα έχουμε την CD Μπουσαΐντ. Το CD είναι το όνομα ενός Αγίου Σούφη από τα μεσαιωνικά χρόνια. Η
Είπε λοιπόν η μουσουλμανική αδελφότητα, όταν ήταν στα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, δεν έχουμε χρήματα. Οποιοδήποτε όμως τουρίστας ερχόταν στην Τίνιδα πήγαινε εκεί. Οπότε αυτοοργανώθηκαν και έτσι μπόρεσαν να βρουν περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζονταν. Έγινε η αναστήλωση, και του ιερού, με τεχνική βοήθεια μόνο, όχι με χρήματα, από το Ινστιτούτο στην Τίνιδα. Και αυτό γιατί, διότι αυτό το ιερό ήταν το σημαντικότερο μέρος της Τίνιδας. Τι θα γίνει λοιπόν με τις υπόλοιπες 113 τοποθεσίες της ενδοχώρας? Δεν μπορούμε να βρούμε χρήματα για αυτές. Δηλαδή είναι εύκολο να βρεις χρήματα για το Λούβρο, ας πούμε, αλλά όχι για ένα τέτοιο μουσείο. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το κράτος, με την κοινωνία των πολιτών, για να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας, και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο στόχος μας είναι και εκπαιδευτικός και πολιτιστικός. Ήταν ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσες την αρχική σου ερώτηση για τα μουσεία που έχουν εκθέματα άλλης χώρας και για το κατά πόσο έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στη συντήρηση των τοποθεσιών από όπου προήλθαν τα εκθέματα αυτά. Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Άραγε όμως υπάρχει καθολική παγκόσμια υποχρέωση αυτού του είδους. Τελεία. Οργανώσεις σαν τη δική μας λένε ναι. Είτε είσαι δηλαδή στο Metropolitan Museum και έχεις εκθέματα από άλλη χώρα, η στήριξη που πρέπει να δώσεις στην παγκόσμια κληρονομιά δεν πρέπει να έχει να κάνει με το αν έχεις εκθέματα από άλλη χώρα, αλλά με το αν είσαι πολίτης του κόσμου. Και γι' αυτό σε ενδιαφέρει η παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Άλλωστε, πολλά από αυτά που είπαμε σήμερα τονίζουν ακριβώς αυτήν την πτυχή. Όπως είπε και ο James για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί η τοπική κοινωνία στα αρχαιολογικά project για να έχει συμμετοχή η τοπική κοινωνία. Οπότε οι επιπτώσεις είναι ευρύτερες. Δεν στηρίζουμε δηλαδή απλά και μόνο το υλικό μνημείο. Και αυτό ισχύει και για τη συζήτηση για το προσφυγικό και για το περιβάλλον. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με μια διεθνή ιδιότητα για την διάσωση ενός μνημείου κληρονομιάς. Γιατί έτσι έχουμε περισσότερη κατανόηση και ειρήνη παγκοσμίως. Το ερώτημα που θέτεις είναι πολύ λεπτό, διότι είναι συνάρτηση των αρχαιοτήτων που έχεις στο μυαλό σου. Βεβαίως, συμφωνώ με τον Κώστα τον Ζάχο ότι τη δουλειά μας πρέπει να την κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει δηλαδή τα εκθέματα να παρουσιάζονται σωστά και τα λοιπά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι πάρα πολλές οι αρχαιότητες και δεν γίνεται να τις διατηρήσεις και να τις προστατέψεις όλες. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρχει ένα πανεθνικό μητρό καταρχήν, και πλέον έχουμε στη διάθεσή μας τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιακά μέσα και τα πάντα. Άρα αυτό το μητρό είναι εφικτό. Όμως οι συλλογές και δι ελληνικών αρχαιρεωτήτων στο Ότο Σέντο του 19ου αιώνα ήταν οι καλύτεροι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες έδρες στα πανεπιστήμια, και αυτό ισχύει και για την Ευρώπη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έδρες μυκηναϊκής αρχαιολογίας, μυκηναϊκής γλώσσας, απίστευτα πράγματα.
Ας μείνουν λοιπόν εκεί που είναι. Πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και διαπίστωσα ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το θέμα της ετοιμότητας. Γιατί και εκεί, ξέρετε, μπορεί να έχουμε απομιμητικά αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με τα πολύ πολύ όμορφα αντίγραφα της ρωμαϊκής εποχής. Γιατί αν γνωρίζουμε οτιδήποτε για την ελληνική γλυπτική, την Αθηνά, την Αφροδίτη κτλ., τα γνωρίζουμε όλα αυτά, όπως ξέρετε. Γι' αυτό η Ρώμη είναι η μέγιστη σχολή αρχαιολογίας. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά χάρη στα ρωμαϊκά αντίγραφα. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε από ελληνική γλυπτική γνήσια. Δεν έχουμε σχεδόν τίποτε από τον Πραξιτέλη. Γνωρίζουμε μόνο από τα εξαιρετικά αντίγραφα. Καταχράστηκα του χρόνου σου. Ναι, μπορεί να μακρηγορήσουμε έτσι, πράγματι. Γιατί το απομιμητικό προσπαθεί να είναι μοναδικό. Διαφορετικό, παράξενο, με δύο κεφάλια. Κεφάλι πάνω από μια σπίδα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Η γνησιότητα λοιπόν είναι μεγάλο θέμα. Ναι, η γνησιότητα είναι σημαντική για ορισμένους πολιτισμούς, αλλά όχι για όλους. Το να φτιάχνει κανείς νέα πράγματα εξ αρχής δεν είναι θέμα σε άλλους πολιτισμούς, αλλά είναι θέμα στους δυτικούς πολιτισμούς. Και βεβαίως η συζήτηση αυτή μπορεί να αποδεχτεί εξαιρετικά μακρά. Έχει φετύχει η Δύση με τη γνησιότητα. Πού έγκυται δηλαδή η γνησιότητα? Μήπως έγκυται σε αυτό που δείχνει ταυτόσιμο? Ο κόσμος δηλαδή σε μια πινακοθήκη θέλει να βγάλει φωτογραφίες τον εαυτό του δίπλα σε ένα πίνακα, γιατί νομίζει ότι είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Εκτιμούμε λοιπόν την παιδεία που αποπνέουν τα αντικείμενα αυτά, την ασφάλεια. Ο Τζόσουα μας είπε για το High Line προηγουμένως. Είναι αντίστοιχο, ισότιμο, ισοδύναμο με την Παλμύρα για τον κάτοικο της Νέας Υόρκης. Όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, ήταν πολύ δύσκολο να ρωτηθούν οι Νεοϋορκέζοι για το στοιχείο εκείνο της πόλης με το οποίο ταυτίζονταν και να απαντήσουν. Πώς τώρα η τεχνολογία διευκόλυνε αυτούς τους στόχους? Έχουμε πλέον τρισδιάστατη λάξευση. Άραγε λοιπόν ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να πάρει τη θέση του πρωτότυπου σε κάποιο μουσείο? Νομίζω τελικά όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους. Η διαφωνία υπάρχει μόνο ως προς τα πιο αποδοτικά μέσα. Σωστά είπε ο Αλεσάντρο τα όσα είπε για την τοπική κοινωνία. Την αξία της τοποθεσίας τους ευελπιστούμε ότι την γνωρίζουν. Η τεχνολογία λοιπόν μπορεί να τους προσφέρει δυνατότητες ως προς την τεκμηρίωση. Έχουμε αργήσει 15 λεπτά ήδη, οπότε ας βάλουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη για τις ερωτήσεις.
As a former museum person, I'd just like to raise one objection to the. Έχω μια ένσταση για το ότι μπορεί να υπάρξει το τέλειο αντίγραφο οποιοδήποτε δημιουργήματος. Δεν γίνεται να φτιάξουμε μια τέλεια πομπία ως αντίγραφο. Μπορούμε να μάθουμε από τα αντίγραφα. Έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα. Σε καμία περίπτωση όμως η εικόνα δεν ταυτίζεται με το έργο. Gary. Thank you for a very fascinating panel. Σας ευχαριστώ πολύ για τις τόσο συναρπαστικές παρουσιάσεις. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε το Αφρικανικό Μουσείο στις Βρυξέλλες. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Μέχρι πριν από 20-30 χρόνια βλέπαμε μόνο μέλη εκεί. Το ίδιο το κτίριο όμως έχει πραγματικά σημαντικά αγάλματα ενδεικτικά της απεικιοκρατικής νοοτροπίας. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αποφάσισαν να το αξιοποιήσουν ως μορφωτικό μέσο. Μου κινεί την περιέργεια γιατί αφορά έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Είναι σε μεγάλο βαθμό φανταστικός και περιμένω να δω τι θα αποφασίσουν. Είναι συγκεκριμένη στιγμή αυτή στη διάρκεια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Έχω ένα πολύ άμεσο παράδειγμα, μιας και είστε από την Αιθιοπία. Ως γνωστόν το επιστρέψαμε το δικό μας έκθεμα, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε αντίγραφο. Βγάλαμε δηλαδή ένα κομμάτι της μνήμης μας, της αποικιοκρατικής, ακριβώς γιατί ήταν αποικιοκρατική. Πετάμε λοιπόν αυτό το τόσο συμβολικό της στοιχείο. Δεν νομίζω βεβαίως ότι οι δημοτικές εκλογές στη Ρώμη θα παιχτούν γύρω από το θέμα αυτό. Αποκηρύσουμε λοιπόν την ευθύνη μας ως προς το παρελθόν μας. Προτιμώ λοιπόν εγώ αυτό το αποικιοκρατικό μουσείο και ως ιστορικός το βλέπω με αποικιοκρατικά μάτια. Είναι η κληρονομιά του βάρους μου ως λευκού. Το λέω και για τη Λιβύα και για την Ερυθρέα και για την Αιθιοπία και για τη Σομαλία. Ναι, τα μουσεία αυτά μπορεί να σας δίνουν διαστρεβλωμένες εικόνες, μπορούν να μορφώσουν όμως, ναι, ιδίως για τις ένοχες κοιλίδες του παρελθόντος. Επίσης, τα αντικείμενα αυτά οπωσδήποτε βρίσκονται έξω από το συγκείμενό τους, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε πολιτισμικό υβριδισμό. Δεν θα γινόταν να έχουμε τον Μπρανκούζι χωρίς να υπάρχει κάπου αλλού ένα αφρικανικό μουσείο. Δεν μπορεί να μας γοητεύει η αρχαία Αίγυπτος χωρίς να έχουμε ένα αιγυπτιακό μουσείο κάπου. Και πάλι λοιπόν είναι θέμα ισορροπίας. Κάποια πράγματα πρέπει να επιστραφούν. Στο χωριό του Ριάτσο, ας πούμε, χάθηκε η εποχή του Χαλκού. Αλλά από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Καλαβρίας, άλλαξε εντελώς η εμπειρία. Είναι λοιπόν ένα κοινό project που ισχύει για όλες τις Ηπείρους και περιέχει το αποικιοκρατικό παρελθόν. Πρέπει να το επιτρέψουμε να ξεπεράσει αυτό το πλαίσιο. Γιατί στις λεγόμενες πολιτισμένες χώρες αυθονούν οι νεοαποικιοκρατικές σκέψεις. Και η Place Vendôme είναι στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως και τα υπόλοιπα, και πρέπει να υπάρχει σημείο ισορροπίας.
Να πω επίσης ότι με προβληματίζει πραγματικά όλη αυτή η προσπάθεια αναδημιουργίας και ανακατασκευής του παρελθόντος. Λέμε δηλαδή στον κόσμο, ιδού μπορούμε να σας κάνουμε να ζήσετε όπως ζούσαν οι άνθρωποι το 430 π.Χ. ας πούμε. Εγώ μεγάλωσα την εποχή του ραδιοφώνου, άκουγα την εκπομπή του Jack Bentley και ήταν την εκπομπή του Jack Benny και ήταν τόσο αστείο, έφτιαχνες έναν κόσμο με το μυαλό σου. Όταν όμως τον είδα κάποια στιγμή στην τηλεόραση, τα πάντα κατέρευσαν. Το θέμα είναι να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να φτιάξει το δικό του αφήγημα. Εγώ φτιάχνω άλλα αφηγήματα, ας πούμε, για τα 10χρονα και άλλα για τους υπόλοιπους. Το παρελθόν δεν είναι στα αλήθεια ανακτήσιμο, απλά είναι επαναφηγήσιμο. Γιατί κάθε φορά φτιάχνουμε μια νέα ιστορία μέσα από την αφήγηση. Μπορεί λοιπόν όλα αυτά να είναι πνεύματα, πλάσματα της φαντασίας μας, γελία, τέρατα. Η αρχαιολογική επιστήμη όμως έρχεται να μας βοηθήσει και μας λέει ότι πέρα από το τι έτρωγαν και τι μικρόβια είχαν, ιδού ένα θραύσμα από αυτούς. Θα μπορούσαν να είναι και σαν την μυθοπλασία του Disney. Δύο ακόμη ερωτήσεις. No, not yet. You're the next one. The lady. Okay, thank you. I had another question, but I wanted to react actually to Alessandro's. Το ερώτημά μου είναι κάπως διαφορετικό. Θέλω να αναφερθώ στην ιστορία που είπε ο Αλεσάνδρο. Το Βρετανικό Απικιακό Μουσείο, όπως το αποκαλούμε, δεν έχει αυτό το πρόβλημα με την επιστροφή των εκθεμάτων. Γιατί και τα βιβλία είναι τέτοιου είδους έκθεμα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Άντνεμ να επεκταθεί στο θέμα της μνήμης και ποια μπορούν να είναι τα κίνητρα που θα δώσουμε στην κυβέρνηση για την προστασία και αναστήλωση αυτής της τόσο ποικιλόμορφης πολιτιστικής ιστορίας της Τινησίας, οι εχθροί της οποίας θέλουν μια πολύ περιορισμένη ερμηνεία αυτών των ταυτοτήτων. Από την εμπειρία μου, από την Ισπανία, θέλω να πω ότι ήταν πολύ διστακτικοί οι Ισπανοί στο να αναγνωρίσουν τα στοιχεία της κληρονομιάς από τους Άραβες που είχαν και κάποια στιγμή υπέκυψαν στην αρχαιολογική πίεση, στην Αλντήρα Αλζάχρα, προχώρησαν στις ανασκαφές και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η Κόρδοβα κατά συνέπεια άλλαξε. Γιατί πέρα από την εβραϊκή κληρονομιά καταλάβαμε ότι η Ισπανία μπορεί να είναι περήφανη για το ότι βασίστηκε σε μια τέτοια κληρονομιά. Είναι στοιχείο της σημερινής Ισπανίας. Για την Τινησία τι μπορεί να γίνει αντίστοιχο χωρίς να είναι πολύ αργά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση γιατί μας κάνει να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο εκτιλήσεται η διαδικασία επανοικιοποίησης των ταυτοτήτων μας και της ιστορίας. Μας είπατε για την Ισπανία, την
Ισλαμική ιστορία, τους 8 αιώνες της Ισλαμικής παρουσίας, για τη Μεντίνα Αλ-Ζάχρα το ξανάφτιαξαν από το μηδέν, και υπάρχει και άλλο παράδειγμα που δεν είναι το θετικό, με την Ισλαμική κληρονομιά στο Παλέρμο. Πρέπει να το ψάξεις για να το βρεις, δεν φαίνεται. Έχουμε δύο σχολές λοιπόν, ίσως στην Ιταλία και στην Σικελία, χάρη στο έργο του Αμάτο και στην πρόσφατη δουλειά του Βιτόριο Αλιάτα. Στη σχολή της Πίζα είχαμε κάποιες εξελίξεις, από εκεί και πέρα δεν θέλουν οι ομιλητές να αναδείξουν αυτό το στοιχείο της ιταλικής κληρονομιάς. Είχαμε το ίδιο πρόβλημα με την ευρωπαϊκή κληρονομιά, με την εβραϊκή ιστορία. Δεν έχουμε μουσείο εβραϊκής ιστορίας στην Τίνιδα και είναι τρελό, γιατί η Τζέρμπα είναι από τους πιο σημαντικούς τόπους προσκυνήματος για την εβραϊκή κοινότητα. Επίσης η Ουζάνσα, η κλασική, την νησιακή διπλωματία, λέει ναι, ναι, βέβαια, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Ποτέ δεν έγινε φυσικά. Κάποιες απαντήσεις θα τις δώσουν οι ΜΚΟ, που ασχολούνται ακριβώς με τη θρησκευτική μνήμη. Στην περίπτωση της Τίνιδας δεν έχουμε πρόβλημα με την εβραϊκή, την νησιακή μνήμη, γιατί δεν έχουμε και Μουσείο Ισλαμικού Πολιτισμού. Είναι και πολιτικό το θέμα. Οπότε αυτή είναι η νησιακή βερσιόν της ισότητας. Είμαστε όλοι ίσοι, δεν υπάρχει μνήμη. Έχουμε βέβαια και ένα κομμάτι του πληθυσμού που θεωρεί το θρησκευτικό ανήκειν πολύ σημαντικό, και έχουμε και σημαντική κληρονομιά από το γαλλικό κοσμικό κράτος, τη γαλλική δημοκρατία. Οπότε για 50 χρόνια δεν ήθελε να ασχοληθεί με το θρησκευτικό κομμάτι η χώρα μας. Έχουμε όμως κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβολίες από την κοινωνία των πολιτών. Διότι πλέον διαθέτουμε ένα μικρό μουσείο που λέγεται «Ο οίκος της μνήμης», με αντικείμενα από την ζωή των Εβραίων τον 19ο αιώνα. Βλέπουμε χειρόγραφα και ρούχα μπορούμε να βρούμε. Οπότε ο κόσμος ενδιαφέρεται, αλλά πώς θα γίνει να κάνει και το κράτος το πρώτο βήμα. Το κράτος θέλει να βρεθεί κάποιος και να το πάρει από το χέρι. Τελευταία ερώτηση για τον Νίκ. Τελευταία ερώτηση, ο Νίκ, να είσαι σε παρακαλώ στο δυνατόν πιο σύντομος. Την κοινή παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να την μοιραζόμαστε όλοι. Χθες ήταν κορυφαία η εμπειρία όλων μας στη Βεργίνα. Και είδαμε και την εξαιρετική δουλειά που έγινε σχετικά με τον τάφο του Φιλίππου. Εγώ δεν νομίζω ότι αν αυτά τα εκθέματα τα βλέπαμε κάπου αλλού, θα ήταν ο αντίκτυπος ο ίδιος. Μας είπατε ότι δεν μπορούν να ξαναγίνουν τα έργα του Πραξιτέλη ή του Φιδία, γιατί ήταν μοναδικά. Θέλω να ρωτήσω τον Αλεσάνδρο, αν σε ό,τι αφορά τα μεγάλα, πολύ μεγάλα μουσεία που είπε, αν εννοεί ότι θα είναι πολύ λίγα τα γνήσια κομμάτια. Ας μας το εξηγήσει, γιατί εγώ λέω πως πρέπει τα πρωτότυπα να βρίσκονται εκεί όπου εντοπίστηκαν.
εκεί όπου φτιάχτηκαν. Και χάρη στην τεχνολογία, νομίζω, μπορούν να φτάσουν σε όλο τον κόσμο. Η ομορφιά των αρχαίων αντικειμένων να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Όπως ήδη είπα, το θέμα είναι να βρεθεί το σημείο ισορροπίας. Αν θέλεις, ας πούμε, να ξεκινήσεις ένα καθολικό κίνημα επαναπατρισμού των αρχαιοτήτων, ας δούμε και την ανταλλαγή των πληθυσμών στην ελληνική ιστορία, στις αρχές του αιώνα. Έχασαν πολλά και οι δύο χώρες. Εμείς χάσαμε τους Ίωνες Έλληνες της Μικράς Ασίας. Δεν έχω τίποτε κατά της σύγχρονης Τουρκίας, απλά λέω ένα πραγματικό περιστατικό. Υπάρχουν ορισμένα μουσεία που ήδη διαθέτουν συγκεκριμένα εκθέματα και κάποια βρίσκονται στο επίκεντρο διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Ας είναι και έτσι. Νομίζω όμως πως όταν έχεις το πρωτότυπο σε μία εντός εισαγωγικών ξένη χώρα, και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός φάρος πολιτισμού της μίας χώρας που λάμπει για άλλους ανθρώπους. Πρέπει να επιτρέψεις τον πολιτισμό αυτό να κυκλοφορήσει. Ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Μπορεί κάποιος να πει, α, συγγνώμη, αφού η Μόνα Λίζα είναι στο Λούβρο, πάρα πολύ ωραία. Και θα μπορούσα κι εγώ να πω ναι, γιατί όχι. Άλλοι συμπατριώτες, βεβαίως Ιταλοί, θα έλεγαν ίσως κάτι διαφορετικό. Είναι σημαντικό να υπάρχει το πλαίσιο, αλλά είναι επίσης σημαντικό το μήνυμα να ξεφύγει, να φτάσει πέρα από τα δικά σου σύνορα. Και αυτό έχει γίνει. Όταν ακούσαμε για τα ρωμαϊκά αντίγραφα, να πω ότι αυτά έγιναν πριν την εποχή των τρισδιάστατων εκτυπώσεων. Και βεβαίως ήταν εμπορικό το κίνητρο. Και τα αντίγραφα των Αράβων από ελληνικά πρωτότυπα κείμενα δεν ήταν βεβαίως εμπορικού ενδιαφέροντος, αλλά ήταν αντίγραφα. Ευτυχώς, γιατί ξέρουμε ότι καταστράφηκε επανειλημμένα η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία πλήρως ψηφιοποιημένη εκδοχή όλων των βιβλίων που έχουμε, για να αποφύγουμε μία τέτοια συμφορά άραγε. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν και οι δύο πλευρές. Ορισμένα θέματα είναι πολύ λεπτά. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Ας ολοκληρώσουμε εδώ, ευχαριστώντας τους ομιλητές μας.